Ήθελα εκ μέρους του Συνδικάτου Οικοδόμων εδώ να σας καλωσορίσουμε στον χώρο μας και θέλω να ξέρετε ότι πραγματικά, και το λέω από την καρδιά μου, ότι όλοι οι οικοδόμοι είναι στο πλευρό σας και δείχνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, είτε το προηγούμενο διάστημα με τρόφιμα, με ό,τι χρειάστηκε τέλος πάντων να το ανταποδώσουν, και ήταν πραγματικά συγκινητική ανταπόκριση εδώ στο Συνδικάτο από συναδέλφους. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι στεκόμαστε αλληλέγγυοι, γιατί είναι μια σειρά ζητήματα, πέρα από τις διεκδικήσεις που εσείς βάζετε σήμερα και είναι προφανώς δίκαιες, υπάρχουν και μια σειρά ζητήματα που βάζει και εδώ το Συνδικάτο μας χρόνια τώρα, μην πω καμιά εκατοσταριά χρόνια πρωτού καν φτιαχτεί το Ενωμένο Συνδικάτο, που αφορά την πάλη για να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, για να, να πάρθουν μέτρα για την αντιπυρική προστασία, μέτρα για την αντισυσμική θωράκιση. Είναι ζητήματα δηλαδή που αφορούν και τον κλάδο μας, από την άποψη ότι εμείς είμαστε που χτίζουμε τα σπίτια και κάνουμε και τα αντιπλημμυρικά δηλαδή. Είναι κομμάτι δηλαδή του κλάδου μας και το παλεύουμε χρόνια ολόκληρα. Εδώ πρέπει να αναφερθώ και κλείνω με αυτό, δεν θέλω ούτε να πλατιάσω, εσείς τα γνωρίζετε ίσως και καλύτερα, αν και εγώ έχω και καταγωγή από τη Φαρκαδόνα και είχα και εγώ ζημιές στο σπίτι που έχουμε εκεί το πατρικό στο χωριό, αλλά εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα και τα ζείτε δυστυχώς πιο βαθιά που είστε εκεί, ότι είναι μια σειρά προβλήματα που από μόνα τους λύση δεν έρχεται. Και ούτε ευθύνονται οι εργαζόμενοι, γιατί ακούστηκε και αυτό, την ευθύνη των εργαζομένων που έπεσαν, ας πούμε, τα σπίτια στην Κρήτη, και ευθύνε οι εργάτες που τα έκτισαν όπως τα έκτισαν, που τα έκαναν όπως τα έκαναν. Είναι ευθύνες των πολιτικών, των κυβερνήσεων, όλων αυτών που επί χρόνια φέρνουν σε δεύτερη μοίρα, όχι δεύτερη μοίρα, είναι πολιτική επιλογή τέλος πάντων, και αφήνουν τέλος πάντων ξεκρέμαστους τους εργαζόμενους, απροστάτευτους από σειρά καιρικών φαινομένων, όπως τα λένε τώρα, έκτακτα, και τα έχετε δει, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Λύση υπάρχει. Και για να προστατευτούμε από τις βροχές και από τις πυρκαγιές, το θέμα είναι η βούληση, αν υπάρχει. Και αυτό κρίνεται και από το πόσο εμείς θα παλέψουμε, πόσο θα αγωνιστούμε για να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα, αλλά και για να αποζημιωθούν τέλος πάντων όσοι είχαν ζημιές από αυτά τα φαινόμενα. Σας εύχομαι καλούς αγώνες, καλή δύναμη, και πραγματικά θα είμαστε στο πλευρό σας ό,τι και αν χρειαστεί το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά.